Ένας αγαπητός και εκλεκτός φίλος σήμερα, λίγο πριν φύγει για τη Ρώμη. Για τη Ρώμη, ναι, 26 και μετά για το Παρίσι. Μετά για το Παρίσι. Καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στη Σορβόνη. Βαρύ όνομα. Λοιπόν, ο Δημοσθένης Δάβετας. Καλησπέρα. Παλιός φίλος της εκπομπής. Καλά, και μεγάλο βιογραφικό, συγγραφέας, ποιητής, πολλά. Εντάξει. Και πάρα πολλά. Πρωθυπουργικός σύμβουλος κατά το παρελθόν και πολλά ακόμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εντάξει, θα τα πούμε. Λοιπόν, θα πούμε και στην πορεία. Να μην πω τώρα για τα παραπολιτικά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και με ωραίο βιβλίο, αλλά θα το πούμε προς το τέλος. Γιατί έχουμε εξελίξεις, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Δαβέτα. Καταρχάς, μονολεκτικά, για να πάμε μετά στην είδηση που τρέχει από τη Γαλλία. Μονολεκτικά, τι έχει γίνει με τα δικά μας σήμερα, τι γίνεται, self-test. Έχει γίνει. Τα θέματα, να κωδικοποιήσουμε τα θέματα. Στους μαθητές, έχουν βγει πάρα πολλά θετικά, 3.000. Κύριε Δαβέτα, από τη Γαλλία, εσείς θα φύγετε αύριο, θα πάτε στη Ρώμη και μετά θα πάτε στη Σορβόνη, στο Παρίσι. Στο Παρίσι, η είδηση που έχετε κι εσείς, εγώ τη δίνω επιγραμματικά και αμέσως, θα μας τη σχολιάσετε και μετά θα περάσουμε στα καθημάς. Τα είπα αμέσως, μου ήρθα το πρώτο που σας είπα. Ναι, βεβαίως, το τσεκάραμε κι εμείς εδώ, έτσι είναι. Υπάρχει νέα επιστολή, ανώνυμη, πολλών χιλιάδων στρατιωτικών στη Γαλλία, κατά Μακρόν. Ναι, από όλες τις βαθμίδες όμως. Και κατά της Ισλαμοποίησης. Προφανώς η Ισλαμοποίηση είναι η αιτία και η αφορμή. Είναι και τα δύο μαζί. Δεν είναι το πρόβλημα ο Μακρόν προσωπικά. Εκ των πραγμάτων ο Μακρόν υφίσταται αυτά τα οποία υφίσταται, διότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια της. Μάλιστα. Το BBC πριν από λίγη ώρα ή τώρα. Τώρα, μεταφράζω απευθείας, 75.000 στρατιωτικοί έχουν αποστείλει ανοιχτή επιστολή. Ανοιχτή επιστολή δεν έχουν αποστείλει, είναι ανοιχτή, δημοσιοποίησαν δηλαδή, και προειδοποιούν για απειλή εμφυλίου πολέμου στη Γαλλία. Ναι. 75.000 στρατιωτικοί. Εμείς τα λέγαμε και από παλιά, ναι. Αν θυμόσαστε, τα έχω γράψει και επανειλημμένα στα άρθρα μου, όχι στο μόνο στο εξωτερικό και εδώ στον ελεύθερο τύπο, και έχω μιλήσει για την Ισλαμική τρομοκρατία. Είπα επίσης ότι η κατάσταση σε κάποια, αν θέλετε, καρτιέ που λένε στα γαλλικά, δηλαδή σε κάποιες γειτονιές, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ναι. Έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ναι. Δεν μπορείς να μπεις σε κάποια καφέ. Και στη Μασσαλία, που ξέρετε και εσείς και εγώ. Ακόμη χειρότερα, δεν μπορείς να μπεις. Σε κάποιες περιοχές οι γυναίκες δεν μπορούν να μπουν μέσα παρά μόνο με τσαντόρ και πάλι δεν ξέρουμε αν είναι ευπρόσδεκτες επειδή είναι γυναίκες. Ναι. Αυτό το οποίο ξεκίνησε κάποτε λέγοντας ότι ήταν απλά κάποιοι τρελοί που το κάναν και που εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι δεν είναι τρελοί, ότι πρόκειται για μια αντίληψη ζωής, μια αντίληψη πολιτική, έτσι, το πολιτικό Ισλάμ που λέμε, αυτό τελικά έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, η είδηση λοιπόν, θα έρθουμε και μετά αγαπητέ κυρία Δαβέτα, θα τα σχολιάσουμε. Η είδηση είναι ότι υπάρχει νέα ανώνυμη επιστολή αυτή τη φορά, μετά την επώνυμη των εν ενεργεία και αποστράτων υψηλόβαθμων αξιωματικών του γαλλικού στρατού πριν από ένα περίπου μήνα. Πριν από 25 μέρες. 25 μέρες που απειλούσε το Μακρόν με πραξικόπημα έμεσα. Στην ουσία αυτό έλεγε. Δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Έλεγε εντάξει, ότι αλλά προσέξτε, διότι πάει να καταστραφεί η Γαλλία. Έχετε καταστρέψει τη Γαλλία. Δηλαδή, έχετε καταστρέψει οτιδήποτε έχει σχέση με την εθνική παράδοση, με την ιστορία, με τον πολιτισμό μας. Η Γαλλία είναι ξέφραγα μπέλη και δεν ελέγχει ούτε η ίδια το χώρο της. Λοιπόν, πάμε, θα έρθουμε, θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Πιασμένος, στην ουσία το είπε ο κ. Γεωργιάδης στο Sky, νομίζω. Ναι, ότι μπορεί να έχει προνόμια. Ότι μπορεί να έχει ένας που θα εμβολιαστεί προνόμια. Βέβαια, η κυβερνητική εκπρόσωπος μετά το κλειστό θέμα δεν υφίσταται αυτό. Και τα δύο. Αν θέλετε, ξεκινάω από το δεύτερο, που είναι κατά τη γνώμη μου πιο σύντομο. Το θεωρώ ότι αυτό το οποίο εμβολιάζεται έχει προνόμια, το θεωρώ λάθος. Δεν μπορούμε να χωρίζουμε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες. Μα νομίζω δεν είναι και δυσταγματικό, κύριε καθηγητά. Πέρα από αυτό, το βάζω και σε επίπεδο ηθικής και σε επίπεδο ανθρωπιάς. Ναι. Δεν μπορείς, ας πούμε, να στιγματίζεις. Η ανθρωπότητα έχει ήδη υποστεί ούκο λίγα επεισόδια από στιγματισμούς. Κάποτε βάζανε και τα αστέρια σε κάποιον. Και του λέγανε αυτός έχει το αστέρι, ο άλλος έχει αυτό, ο άλλος έχει το άλλο. Δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, υπήρξε τώρα. Ο εμβολιασμός πρέπει να είναι υπεύθυνη ατομική συνείδηση. Δεν σας διακόπτω, αλλά υπήρξε ένας συνάδελφος
εντάξει, ας μην πούμε το μέσο, δεν έχει σημασία γιατί εδώ ακολουθούμε χαμηλούς τόνους, που είπε, λέει, αυτός που εμβολιάζεται να του βάζουμε, λέει. δεν είναι σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι είστε και εσείς υπέρ του εμβολιασμού. Ναι, όλοι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, σας παρακαλώ. Όχι, να μην παρεξηγηθώ. Μπράβο, γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, γιατί είμαστε όλοι υπέρ. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέμε εμείς, ότι είμαστε υπέρ να πάμε να εμβολιαστούμε όλοι, γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε, και άλλο όταν χωριστούμε σε δύο κατηγορίες. Δεν χρειάζεται να χωρίζουμε την κοινωνία και τους ανθρώπους σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί και ακάθαρτοι. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εδώ πάμε να ενώσουμε τους ανθρώπους. Ας αφήσουμε την ευθύνη την ατομική στον καθένα και ας είναι υπεύθυνος για ό,τι του συμβεί. Όμως, δεν σας διακόπτω. Κουβέντα ανοιχτή κάνουμε. Ναι, ανοιχτή κουβέντα. Ένας ο οποίος είναι αρνητής, σκέφτομαι λίγο τώρα μεγαλόφωνα, κάνοντας λίγο το συνήγορο. Ναι, που είναι θεωρητικά εναντίον όλων αυτών. Του από εδώ, πώς το λένε. Ναι. Λοιπόν, ένας ο οποίος είναι αρνητής και πάει να μπει στη μάζα, αυτόν πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με την πειθό, με το να ανεβάσουμε υπάρχουν επίπεδο? Δεν μπορεί να το ανεβάσουμε το μορφωτικό επίπεδο σε τρεις μέρες. Υπάρχουν επιχειρήματα. Το ουσιαστικότερο επιχείρημα είναι το ίδιο το πρόβλημα της υγείας. Δεν είναι το μορφωτικό επίπεδο όλων το ίδιο? Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση τον αρνητή δεν τον κυνηγάς με νόμους, γιατί με αποφάσεις δικαστηρίων τον ηρωοποιείς και τον κάνεις κάποιον ο οποίος παίζει το ρόλο του μάρτυρα. Ναι. Από στοιχείο το οποίο είναι αρνητικό, τον μετατρέπεις πολλές φορές σε στοιχείο του μάρτυρα. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Μπορεί η απομόνωση των ιδεών του να έρθει από μόνη της, καθότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου αρχίζει και συνειδητοποιεί την ανάγκη της υγειονομικής συμπεριφοράς για να μπορεί η πολιτεία να κάνει 10 βήματα εμπρός. Ναι. Εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος αλλά και σαν καθηγητής, δεν είμαι υπέρ των ποινών, διαρκώς των ποινών. Πρέπει κάποια στιγμή να στρέψουμε την ιδεολογική συζήτηση απέναντι σε κάποιον που είναι αρνητής. Είστε υπέρ ή σε κάποιον του, σε αυτές τις περιπτώσεις, Τσεζάρε Μπεκαρία, θα λέγαμε. Υπέρ του σοφρονισμού, του light σοφρονισμού. Έτσι, μπράβο. Και με επιχειρήματα βάλτε απέναντι. Να τον πείσεις κάποιον. Ναι, να τον καταλάβεις ότι σε τελευταία στιγμή θα μείνει μόνος του. Αυτό. Θα μείνει στην άκρη. Θα είναι εκτός της αλήθειας η οποία κυκλοφορεί. Όχι εκτός κοινωνικού συνόλου, γιατί αυτό είναι λάθος. Είναι αυτό που λέει ο καθηγητής και συμφωνώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να βγει ποτέ, ούτε από αυτό, το κοινωνικό σύνολο. Από το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, εγώ διαφωνώ και με το ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τους ενδιασμούς του. Την άποψή του, την προσωπική. Νομίζω και εμείς που θα πάμε να εμβολιαστούμε, βαθιά μέσα μας λέμε, μήπως νωρίς έγιναν όλες αυτές οι κλινικές μελέτες. Είναι όμως η προσωπική μας απόφαση. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να κάνουμε και σημαία τους ανθρώπους που λένε ότι αυτό το εμβόλιο κάνει αυτό, το άλλο εμβόλιο μην το κάνετε. Ή στα γυμναστήρια. Ναι. Η μισή δηλαδή θα είναι έτσι και η άλλη μισή δηλαδή θα γυμνάζονται. Δεν έχω προλάβει να εμβολιαστώ, γιατί θα εμβολιαστώ 14 Ιουνίου και αν ανοίξω το γυμναστήριο θα μου πούνε μην έρχεσαι γιατί. Θα αγοράσουν διάδρομο στο σπίτι, εγώ πάω πρακτικά. Θα αγοράσουμε διάδρομο στο σπίτι όσοι είναι. Νομίζω το κλείσει η κυρία Πελώνη και το κλείσει πολύ σωστά για μένα και ορθώς και νομίζω το κλείσει η ίδια η κυβέρνηση το θέμα, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει όταν ανοίξουν για όλες τις ηλικιακές ομάδες και όταν προχωρήσει ο κόσμο. Τότε μπορεί. Ναι. Μπορεί. Λοιπόν, πείτε μας εντάχει και για τη Γαλλία και να πάμε στον Κώστα τον Αργυρό που τον έχουμε μέσω Skype στη τηλεφωνική γραμμή. Όχι στη γραμμή, ναι, και θα συνδεθούμε. Πετε μα όμως για τη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχουν περιοχές, έλεγα και πριν, οι οποίες δεν μπορείς να πλησιάσεις. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα, ακριβώς μερικές μέρες ή στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου του κορονοϊού στη Γαλλία, όπου ένας καθηγητής φιλοσοφίας σε μια περιοχή, μία ώρα είναι κοντά από την Ορμανδία. Ναι, αλλά όχι όμως το Πανεπιστήμιο, αυτό ήταν στη μέση εκπαίδευση. Στη μέση εκπαίδευση. Αυτός δεν μπορούσε να πάει να κάνει το μάθημα στο σχολείο, παραπηγαίνοντας και φεύγοντας, συνοδευόμενος, είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Έχει πάρει διαστάσεις ευρωπαϊκές, συνοδευόμενος από αστυνομία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, όπως και απειλές ανθρώπων οι οποίοι, προσοχή, δεν είναι εναντίον του, εδώ έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο, δεν είναι εναντίον της Ισλαμικής θρησκείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν το δικαίωμα, το ελεύθερο, να εκφράζεται κάποιος. Τα ατομικά δικαιώματα. Ναι. Άρα, εδώ λέει ότι αυτές τις απόψεις περί φιλοσοφίας που έχεις, περί ατομικών δικαιωμάτων, δεν τις θέλουμε. Φτάσαμε δηλαδή σε πολύ πιο ακραίο επίπεδο από το πρώτο, το οποίο ήταν καθαρά το θρησκευτικό θέμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν δεν προσέξουμε, εδώ θα γίνει κάποια στιγμή εμφύλιος πόλεμος μέσα στη Γαλλία, κυριολεκτικά, το επαναλαμβάνω, αναλαμβάνω την ευθύνη. Για τη Γαλλία μιλάτε. Ναι, εσωτερικά για τη Γαλλία. Εμφύλιος πόλεμος, διότι σε κάποιες περιοχές, αυτές οι κάποιες περιοχές θα είναι ξεχωριστές και κάποιες άλλες ξεχωριστές. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Μακρόν
στον οποίο τώρα τα έχουν βάλει με τον Μακρόν, αλλά να πούμε και το καλό του Μακρόν, ότι έστω και αργά κατάλαβε ο Μακρόν το λάθος του και πέρασε αυτό το νομοσχέδιο πριν από 1,5 μήνα περί σεπαρατίσμ. Τι σημαίνει αυτό? Απόσχησης. Ένα τόσο σκληρό νομοσχέδιο που πολλοί θα έλεγαν ότι το πέρασε η Λεπέν. Είναι δηλαδή πρωτάκουστο ο Μακρόν. Εντάξει, να επειδή περνάει. Σε ένα χρόνο η Γαλλία έχει εκλογές. Πολύ ωραίο αυτό. Και επειδή η Λεπέν είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι, σταθερά. Προηγείται σταθερά τώρα, ναι. Προηγείται. Θέλει και για πολιτικούς λόγους, σας πω πολιτικάτικους, να πάρει, κάνει κάποιες κινήσεις ο Μακρόν γιατί θέλει να πάρει. Πέρα από αυτό όμως, ναι. Το δημοσχέδιο, εάν εφαρμοστεί, τα μέτρα τα οποία έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι είναι ύποπτοι όχι μόνο για τρομοκρατία αλλά και για υποκίνηση ή ακόμη και δηλώσεις στο Facebook να κάνουν υποστήριξη κάποιων ας πούμε τέτοιων Μάλιστα. στοιχείων, πάνε φυλακή. Πάμε και στον Κώστα τον Αργυρό και πάνε θα αποτυπωθεί εν μέρη και στα φύλλα αύριο για τις διάφορες εκεί το πινκ-πονκ που γίνεται με τους διάφορους υπουργούς. Δηλαδή υπήρχε μια δήλωση για το πόσο ποιοι εμβολιάζονται από τους υγειονομικούς. Είχε πει υπουργός κυβέρνησης 62,5%. Βγαίνει ο κύριος Κικίλιας, όχι, στον Αντένα, 85% έχουν εμβολιαστεί. Ένα. Μετά ήταν το πρωινό με το που είπαμε με τα προνόμια των εμβολιασμένων. Είχαμε το θέμα με τον κύριο Πατέλη. Εσείς είστε διδακτορικό, αγαπητέ. με τα διδακτορικά, πώς θα πάτε, κύριε Δαβέτα. Κοίτα, πάντως τεμπέλης δεν ήμουνα. Το σπούδασα κανονικά το διδακτορικό μου. Γιατί όποιος κάνει διδακτορικό. Και επίσης εργαζόμουν ταυτόχρονα. Ναι. Και την εποχή που έκανα το διδακτορικό μου, εργαζόμουν και στη Λιμπερασιόν την εφημερίδα. Ναι, ναι. Άρα, ο κ. Πατέλης ζήτησε συγγνώμη, κατάλαβα ότι. Ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Πρέπει γι αυτό. Να το πούμε αυτό, για να έχουμε ολοκληρωμένο τρόπο. Όχι, εγώ δεν το βάζω προσωπικά. Το βάζω έλεγα και εγώ τώρα. Σαν επιχείρημα μου. Κατάλαβα εντύπωση. Ότι ήταν λάθος η διατύπωση. Κάτι άλλο ήθελε να πει. Βεβαίως, όταν λες κάτι και είσαι και πρόσωπο. Έχει μια πολιτική θέση. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Θέλει προσοχή. Αυτό θα λέγαμε. Σε αυτήν την εποχή. Ναι. Ναι. Οι άνθρωποι που κάνουν διδακτορικό δεν είναι εξορισμού άνθρωποι που κάνουν διδακτορικό για να κάθονται. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν ήταν. Ήταν άστοχη η δήλωσή του. Εγώ έτσι θα το ξέρεις, πάντα μιλάω πολύ πιο. Ήταν άστοχη. Ναι, άστοχη ήταν. Λοιπόν, απλά όμως. Καλό είναι να αποφεύγω τέτοιες δηλώσεις. Δεν αισθάνεστε ότι κάπως λίγο η κορυφή της πυραμίδας πρέπει λίγο να τράβηξει τα αυτιά? Γιατί δεν χρειάζεται να το λέει. Μιλάω για τον Πρωθυπουργό στην κορυφή της πυραμίδας. Γιατί πάλι, δηλαδή το είπαμε την άλλη φορά, πριν πόσο καιρό το είχε πει η κυρία Κάτσου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Που είχαν χτυπήσει καμπάνες. Το είχε πει και στη συνέντευξή του. Και στο Σταρ, νομίζω. Και, και στην κυρία Ζαχαρέα και μετά στον κύριο Σρόιτερ ότι ναι. Για την παραφωνία των υπουργών κτλ. Αλλά τώρα συνεχίζουμε. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, πάντως, και αυτό Βασίλη, δημιουργεί και στον κόσμο λίγο μια. Θα συμφωνήσω μαζί σου και για τις παραφωνίες και όλο αυτό. Ίσως και για τις αριθμίες. Όμως επειδή είσαι πολύ παλιός από μένα. Θα το πω. Επειδή είσαι πιο παλιός από μένα στη δημοσιογραφία και στο ρεπορτάζ, θα σου πω ότι πάντα σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Τώρα είναι και μια ειδική κατάσταση. Καταλαβαίνω απολύτως τι λες και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ούτε με να μ' αρέσει να βγαίνει το πρωί ένας υπουργός ή ένα στελέχος κυβερνητικό να λέει αυτό και προνόμια μετά από μία ώρα. Εμβολιασμένος. Μετά από δύο ώρες. Όχι, πρόσεξε. Όχι. Ο κύριος. Θα μου πεις δεν το είπε έτσι ακριβώς. Δεν το ακριβώς. Αλλά έτσι. Είπε ότι μπορεί, ναι. Ότι ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτοί που έχουν εμβολιαστεί. Σωστά, σωστά. Έτσι. Όμως πόσες φορές έχουμε πει εδώ ότι χρειάζεται μια πιο διαφορετική επικοινωνιακή αντιμετώπιση από την κορυφή της πυραμίδας, από όλους εκεί που δουλεύουν. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί όταν βγαίνει μια εικόνα, γιατί τα media τώρα είναι μέσω του ίντερνετ κυρίως που δίνεται μια εικόνα. Και τρέχουν και γρήγορα. Λοιπόν, τρέχουν άμα δείτε, θα γυρίσετε πίσω όποιοι. Καταλαβαίνουν όποιοι ακούνε τώρα και θα δουν το πρωί την είδηση πώς είχε περάσει. Εκείνη την ώρα, εσείς δεν το γράψατε. Όχι, όντως. Εγώ δεν το έγραψα και θα σου πω γιατί δεν το έγραψα. Πολύ απλά εσείς, γιατί εντάξει, δεν το έγραψα. Συστημικό είστε, αύριο έχεις το Σταϊκούρα, έτσι, ναι, ποιο είναι. Τον Υπουργό Οικονομικό, νομίζω ότι είναι τσάρας. Με την καλή το λέω, κύριε Δαβέτα. Ναι, όχι, να πω όμως εγώ κάτι. Όταν γράφεις ένα ρεπορτάζ και το ξέρεις καλύτερα ξανά, γιατί είσαι πολύ πιο παλιός από μένα και με πολύ εξαιρετική ελληνική αντιπροσωπεία. Πολύ καλά πήγε. Δηλαδή, πολύ καλά, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους και τους ξένους ανταποκριτές και λοιπά και έγινε και ένα briefing μετά και ήταν καλή εικόνα. Όμως, κοιτάξτε τώρα. Βγαίνει κάποια στιγμή. Έχει καλή εικόνα ο κ. Μητσοτάκης στο εξωτερικό. Αυτό. Αυτό θα σας το λέω εγώ. Η εικόνα του κυρίου Μητσοτάκη. Που την ξέρετε και από τη Γαλλία. Βεβαίως. Και γενικότερα και στα ταξίδια. Σήμερα ο κύριος Σάντσεφ. Ναι. Έχει καλή εικόνα. Θεωρείται πολύ σοβαρός σε αυτό που κάνει. Άλλο θέλω να πω και να δείξω και κάτι και το μετράμε και θα επανέλθουμε. Ναι. Δείξτε Βέτας το βιβλίο. Ναι. Πώς ένας καθηγητής. Πριν από αυτό μπορώ να πω μία. Παρακαλώ. Βεβαίως. Κάποτε πριν από μερικά χρόνια. Επειδή μιλάμε για βιβλίο, ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας ο Ουελμπέκ, ο οποίος είναι πασίγνωστος,
είχε γράψει ένα μυθιστόρημα στο οποίο έλεγε ότι η Γαλλία, μιλάμε τώρα πριν 10 χρόνια, ότι η Γαλλία θα φτάσει στα πρόθυρα του εμβυλίου πολέμου λόγω των Ισλαμιστών και λόγω της πολιτικής που ασκείται. Τότε τον πετροβόλησαν όλοι. Αυτή τη στιγμή τον υμνούν για την πολιτική του. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο μου ζητήσατε. Έχω αυτά τα δύο βιβλία. Να το δούμε το εξώφυλλο, ο κ. Διαμαντόπουλος. Είναι ιστορία να. Τώρα. Πόσο. Ναι. Εντάξει, είναι έχει ιστορία της μόδας, το πρώτο στην Ελλάδα. Τέχνης, είναι το πρώτο στην Ελλάδα, όντως. Δεν υπάρχει ναι. άλλο, ούτε καν βιβλιογραφία. Ναι. Και εκδόσεις, τι εκδόσεις. Εκδόσεις είναι διόπτρα. Διόπτρα, μάλιστα. Θεώρησα ότι. Και το δεύτερο είναι η μικρή ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Θεώρησα λοιπόν ότι η τέχνη, η μόδα, όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αισθητική της καθημερινής ζωής πρέπει να εκδημοκρατιστούν, δηλαδή να γίνουν, ας το πούμε, τώρα. Να εκλαϊκευθούν. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρούνται αυτά προνόμια μόνο των λίγων, των ελίτ και των ειδικών και να μην μπορούν να περάσουν στο πλατή κοινό το οποίο να ενημερώνεται για την ιστορία αυτών των φαινομένων. Ανέλαβα λοιπόν το δύσκολο χρέος να τα γράψω μέσα από μια απλή γλώσσα, ώστε ο καθένας να μπορεί, ο καθένας ανεξαρτήτως αν έχει πάρει πτυχία ή διδακτορικά ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να το καταλάβει. Και νομίζω ότι το πέτυχα τελείως εκλαϊκευμένο στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού της τέχνης και των γραμμάτων. Του Δημοσθένη Δαβέτα, εκδόσεις Διόπτρα. Αντεχτεί τώρα για το τέλος, γιατί μετά θα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα πάτε εσείς στη Ρώμη αύριο και μετά θα πάτε στη Σορβόνη, στο Παρίσι και θα τα πούμε μετά από 10-15-20 μέρες. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και πει κάποιος Δημοσθένη Δαβέτα, ασχολείσαι, αφού έκανες και ότι για τη μοντέρνα τέχνη, ασχολείσαι με κάποιο μουσείο από τα σύγχρονα στην Ελλάδα, δέχεστε ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, εάν είναι να εγκαταλείψω, την καριέρα μου στη Γαλλία, ναι. για να αναλάβω τη διεύθυνση ενός μουσείου στην Ελλάδα, τα ζυγίζω και θεωρώ ότι δεν με συμφέρει. Αν είναι όμως να μπορέσω να έχω, γιατί να έχω παράδειγμα, μια πιο γενικότερη ενασχόληση με την πολιτική, μάλιστα. ώστε να μπορώ να επιβλέπω τα πράγματα από μια κατάσταση σφαιρική, εκεί μπορεί να έλεγα ναι. Μάλιστα. Το κρατάμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά. Πριν φύγετε όμως, δύο λεφτά, γιατί μας το ζήτησε εδώ η κυρία Κάτσου, πρέπει να τα δείξουμε και τα δύο, γιατί είμαστε... Λοιπόν, ήταν την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μας φάνε στο τέλος. Τα αγριογούρνα. Δείξτε, χαμός εκεί. Λοιπόν. Είτε να βλέπουμε αγριογούρνα. Παρά αυτό που γίνεται στον Καναδά που βλέπουν αρκούδες ή στην Ινδία. Στην Ινδία που βλέπουν τίγρες. Με το περιβάλλον και λοιπά, κύριε καθηγητά. Στην Ινδία βλέπουν τίγρες, παιδιά. Καλά τώρα, κύριε καθηγητά, αυτά είναι κράτη τέτοιο. Αλλά στην πλατεία στο τέλος σας, εσείς θα δείτε αγριογούρνα στο Σικουάνα. Και δεν το κάνουν. Όχι, δεν θα το αφήσουν. Δεν θα το αφήσουν. Εδώ γιατί τα αφήνουν, γιατί είναι πάρα πολλά. Γιατί τους έχετε ικανούς να τα αφήνουν. Οι Γάλλοι είναι πολύ παρεμβατικοί και είναι και προνοητικοί. Εδώ πρώτα έρχεται το αγριογούρνο, το θαυμάζουμε και μετά λέμε να το μαζέψουμε. Λοιπόν, δείξτε όμως και το άλλο ζωάκι, πιο πονηρή αυτή που θα δείξουμε τώρα. Στην Εκάλη είναι, τη βάζουν φαγητό, κατεβαίνει η Αλεπού, τρώει και φεύγει. Και φεύγει ως Αλεπού. Στην Εκάλη. Στην Εκάλη. Κάτι γίνεται με την πανίδα. Έχουν γίνει δεϊκόστατα τα κοτσίφια, το ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι μέσα στην πόλη. Εντάξει, τώρα τους παπαγάλους που είναι κυρίως το άλσος και φυσικάς, κάποιος είχε αφήσει, έχουν πολλαπλασιαστεί. Κάποια στιγμή είναι ένα μεγάλο θέμα, πρέπει να το κάνουμε με ένα εξειδικευμένο επιστήμονα να το αναλύσουμε. Λοιπόν, κύριε Δάβετα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι για την Ιταλία. Αύριο ανοίγει η σκάλα στο Μιλάνο, με 500 καλεσμένους. Πρώτη παράσταση. Πάμε σε μια κανονικότητα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην έχουμε τίποτα άλλο. Ας το ευχηθούμε.